Αποσβολωμένοι μπροστά στο απίστευτο θράσος του ιερόσυλου διαρρήκτη έμειναν οι κάτοικοι στα Καλέσα Ηρακλείου, που βρήκαν λέει λατημένο το ναό του Αγίου Γεωργίου χθες τα ξημερώματα. Άκουσε τι τσιχτύπους με μια ναξίνα χτυπούσε. Πολίτες που μένουν δίπλα στην εκκλησία πετάχτηκαν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους, ακούγοντας την πόρτα του ναού να χτυπά δυνατά. Ένας από τους κατοίκους μάλιστα ήρθε πρόσωπο με το διαρρήκτη. Και ανοίγοντα το μπαλκόνι, αντίξα ακριβώς απέναντί μου το δράστη. Τον έβλεπα κανονικά, άγνωστος για μένα, Έλληνας. Ο δράστης έσπασε την πόρτα και μπήκε στο εσωτερικό της εκκλησίας παρά το γεγονός ότι είχε γίνει αντιληπτός. Ήκουσε ο γείτονας εδώ, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Με τον ίδιο τρόπο ξύλωσε το συρτάρι από το παγκάρι. Όμως δεν αρκέστηκε στα χρήματα που περιείχε. Ο διαρρήκτης δεν δίστασε να αρπάξει και πολλά από τα τάματα που είχαν αφιερώσει οι πιστοί στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Ήρθα και είδα την κατάσταση που είδα, παραμένω και το συρτάρι, τα κεριά κάτω. Ο γείτονας εδώ που είδε έναν άντρα ψηλό με ψερά μαλλιά γεροδεμένο. Ήρθενε χθες η σήμαση, πήρενε αποτυπώματα γιατί είχε και τσιλίδες αίμα, η πόρτα και το μπαγκάρι και ήρθαν οι άνθρωποι και έκαναν τη δουλειά τους. Περιπολικό της Ελλάς έφτασε στο σημείο όμως μέσα σε δευτερόλεπτα ο δράστης έγινε καπνός αφήνοντας εμβρόντι τους και τους αστυνομικούς. Ήρθε η αστυνομία και σε 10 δευτερόλεπτα χάσαμε τα μάτια μας. Για 10 δευτερόλεπτα έφυγε από μέσα από το ιερό. Έφυγε πεζός. Ναι, εξαφανίστηκε ως διαμαγείας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι ιερόσυλλοι βάζουν στο στόχαστρο το ναό του Αγίου Γεωργίου στα Καλέσα. Σπάσαν το κρύσταλλο και βάλαν το λοστάρι και νίξαν αυτό. Τώρα το έχει κάνει διπλό.